Έκανα όλοι 11 χρόνια καρφίτσα, 11 χρόνια επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ. 11 χρόνια καρφίτσα ήταν ένα μεγάλο στοίχημα για μας. Να σας πω την αλήθεια, το στοίχημα στην αρχή ήταν να περάσουμε τα 10. Τώρα που τα καταφέραμε, τα 10 τα περάσαμε, για να μην σας πω και τα 11, λέω τα 10, ήταν μέσα στην κρίση. Παρ' όλα αυτά, είμαστε εδώ, συνεχίζουμε, δυνατοί. Έχουμε καταφέρει να κάνουμε την καρφίτσα αγαπημένη συνήθεια της πόλης. Είναι η αγαπημένη σαββατιάτικη συνήθεια χιλιάδων αναγνωστών. Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου, ευχαριστώ όλο τον κόσμο που μας έχει στηρίξει. Και το μόνο που έχω να σας πω ότι εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Εντάξει, βέβαια σήμερα είναι μια μέρα γιορτής, μια μέρα χαράς, γιατί οπωσδήποτε για μας ήταν πολύ σημαντική, είναι πολύ σημαντική η σημερινή εκδήλωση. Έχουμε καταφέρει να βάλουμε πολύ δυνατά τη σφραγίδα μας στα μηντιακά πράγματα της πόλης και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα έρχεται κάτι καλύτερο για μας και για γενικώς και για τον ελληνικό λαό και για μας. Πιστεύω ότι οι επόμενες μέρες που έρχονται θα είναι καλύτερες. Ο νέος χρόνος θα είναι καλύτερος. Έχουμε καλά Χριστούγεννα, έχουμε καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο και έχουμε καλή χρονιά και σε εσάς. Κύριε Αντωνίου, 11 χρόνια καρφίτσα, 11 χρόνια επιτυχίες. Εύχομαι καταρχήν στον Νίκο τον Καραμαλή και σε όλο το team της καρφίτσας να έχουν πάντα καλές επιτυχίες. Να ευχηθώ πολλά χρόνια δημοσιογραφικές επιτυχίες και να ευχηθώ να συμβάλλει όπως συμβάλλει στην ενημέρωση του κοινού σε θέματα που απασχολούν όλο τον κόσμο. Αυτός είναι ο ρόλος και η ουσία και της εφημερίδας Καρφίτσα. Και νομίζω ότι έχει σταθεί και έχει αποδείξει ότι έχει σταθεί με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και δημοσιογραφική δεοντολογία σε όλα τα ζητήματα που άπτονται σε ενημέρωση του ελληνικού κοινού. Το λέει και η λέξη. Η καρφίτσα κοιτάζει τη λεπτομέρεια. Τα 11 χρόνια δεν είναι τυχαία ποτέ. Εύχομαι πάντα επιτυχίες. Είμαι χαρούμενη που συμμετέχω σήμερα σε αυτή την εκδήλωση και θέλω να δώσω και συγχαρητήρια στην PR event Beautiful People και συγκεκριμένα και στο Χάρη το Σιανίδη που κάθε του event έχει αυτή την επιτυχία. Καρφίτσα με δύναμη και πάμε και στα επόμενα χρόνια. 11 χρόνια καρφίτσα, 11 χρόνια επιτυχίες όπως ακριβώς είπατε, με ανεξάρτητη και αντικειμενική δημοσιογραφία. Είναι κάτι πολύ σημαντικό στις ημέρες μας να συμβαίνει και είναι κάθε χρόνος πραγματικά ξεχωριστός και με μια τεράστια ανωδική πορεία, μέρα με τη μέρα και χρόνο με τον χρόνο. Η εφημερίδα βρίσκεται πάντα κοντά στον πολίτη, βρίσκεται σε κάθε σημείο της πόλης, εκτελεί εξαιρετικό έργο. Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι με την πορεία που έχει ανά τον χρόνο και ευελπιστούμε στην ταχύτατη ανάπτυξη της συγκεκριμένης εφημερίδας και φυσικά θα είμαστε πάντα στο πλάι της και πολύ χαρούμενοι για όλη αυτή την εξέλιξη. Δεν είναι τυχαίο που κυκλοφορεί 11 χρόνια η καρφίτσα. Έχουμε ανάγκη από free press και έχουμε ανάγκη γενικά και από δουλειές όπως ξέρετε όλοι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και νομίζω ότι οι εφημερίδες όπως και η ΕΡΤΡΙΑ είναι αναπτυξιακοί πυλώνες για μια περιοχή. Επομένως όλοι πρέπει να τη στηρίξουμε και οι επιχειρηματίες με διαφήμιση, αλλά και ο κόσμος να την παίρνει, να την διαβάζει, να την κυκλοφορεί και να τσιμπάει. 11 χρόνια συνεχούς κυκλοφορίας ενός free press στη Θεσσαλονίκη. Να ευχηθούμε στην καρφίτσα να τα κατοστήσει. Όχι απλά free press, είναι το καλύτερο free press που έχω πιάσει στα χέρια μου στην Ελλάδα και όχι μόνο. Να ευχηθούμε πολλές και καλές ειδήσεις.